σήμερα 30 του Ιουλίου, σαν αφορμή από ένα παράδεξο έγγραφο το οποίο στάλθηκε στα mail της νεοδιώξης συναδέλφων από τη Δούδου Εχανίων, ανυπόγραφο έγγραφο, χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, χωρίς τακτικά στοιχεία, το οποίο μας καλεί να δηλώσουμε την πρόθεσή μας για το αν θα αξιολογηθούμε την σχολική χρονιά 24-25, ιδάλλως ότι επίκειται πειθαρχικές ποινές. Προφανώς το έγγραφο κατά τη γνώμη μας υστερείται σοβαρότητας και νομιμότητας. Στην ουσία της κουβέντας, οφείλουμε να πούμε βέβαια τα εξής. Ένα, η αξιολόγηση, ο νεοπιθυμισμός, αυτό το πράγμα που λέει ότι δηλαδή οι σύμβουλοι θα μπαίνουν στις τάξεις, θα συμπληρώνουν κάποια κουτάκια, ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, και αυτό θα κρίνει τα εργασιακά μας δικαιώματα, τώρα τη μονιμότητα, αργότερα το μισθό, αργότερα την ασφάλιση, τη σύνταξη, δεν περνάει. Τα στοιχεία που βγαίνουν στη διάβγεια, είναι δείχνουν ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων δεν συμμετέχει στην αξιολόγηση, παρόλο που το Υπουργείο προσπαθεί επανειλημμένα να βγάλει τις απεργίες από τις παράνομες, δηλαδή την απεργιακή δράση με την οποία εμείς είμαστε. Και είναι σε πολύ πολύ μεγάλο προβληματισμό. Το λανίστατο Υπουργείο επίσης την δυσκολία στην πρόσφατη δικαστική απόφαση που δικαιώνει τους νεοδίκους του 20 που έχουν αποφασιστεί πρέπει να μονιμοποιηθούν χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Μήπως δεν έχει πάρει σειρά προτεραιότητα σε αυτή η διαδικασία, δηλαδή θέλω να πω ότι μέσα σε όλα δεν έχουν εξεταστεί αυτοί οι διορισμοί του 20. Η διαδικασία είναι τάχιστη. Μάλιστα, εμείς ξέρουμε ότι αρκετές ολοκληρώσεις αξιολογήσεων έχουν γίνει στα ψέματα. Για παράδειγμα, είναι γνωστή η υπόθεση που βγήκε στη δημοσιότητα τη συναδέλφηση, η οποία υποτίθεται ολοκλήρωση την αξιολόγηση, όντας σε μακροχρόνια άδεια. Πώς γίνεται σε μακροχρόνια άδεια, πρέπει να πει ο σύμβουλος και ο διευθυντής συντάξεις. Και έγινε γνωστή η υπόθεση, ξέσπασε στο σύμβουλο και παραιτήθηκε και η διευθύντρια του σχολείου. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή εμείς καλυπτόμαστε από μια απεργιακή κινητοποίηση, άρα δεν τίθεται ζήτημα πειθαρχικής δίωξης καν ενός. Ναι. Ξέρουμε βέβαια ότι το Υπουργείο έχει πολύ μεγάλη αμηχανία και προβληματίζεται για το τι θα κάνει το συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς είμαστε εδώ για να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων και των παιδιών. Στην ανακοίνωση γράφεται ότι εστάλει μόνο στους καθηγητές δευτεροβάθμιας εδώ Χανίων αυτό το mail. Γίνεται αυτό. Είναι τοπική πρωτοβουλία. Πώς γίνεται αυτό. Να σας πω την αλήθεια, το γράψαμε και στην ανακοίνωσή μας ότι η ετούτη κύκλος Κατσαρού που αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα και είναι άθλης κατά την νόμη, το 48-23 επί της ουσίας δικαιολογούν την έκδοση αυτού του εγγράφου. Είναι τοπική πρωτοβουλία. Κατά την νόμη μας είναι και εσφαλμένη και νομικά έωλη. Είναι πολύ προβληματική. Εμείς λέμε το εξής. Να συνεδριάσουν. Είχαν γίνει κάποιες μονιμοποιήσεις. Δυστυχώς έγινε ανάκληση μονιμοποιήσεων. Εμείς είμαστε στα δικαστήρια για αυτό το ζήτημα. Ο δικάσιμος είναι το Οκτώβριο. Εμείς καλούμε τώρα τον προϊστάμενο να ανακαλέσει τις ανακλήσεις μονιμοποιήσεων, να γίνουν κανονικά οι μονιμοποιήσεις των νεοδιώξεων του 20. Και κατά τη γνώμη μας υπάρχει και το νομικό προστάσιο ώστε να μονιμοποιηθούν και το 21 και το 22 συνάδελφο. Γιατί για παράδειγμα δεν υπήρχε πλαίσιο ουσιαστικά για να αξιολογηθούν οι συνάδελφοι τη στιγμή που θα κρίνονταν η μονιμοποίησή του, δηλαδή 2 χρόνια και 2 μήνες από τη στιγμή που βγήκε το φέτο ορισμού. Δεν θα ανεχτούμε να πείσουν τρίχα συναδέλφου από τη στιγμή που ασκεί νόμιμη απεργιακή δράση. Εμείς θα συνεχίσουμε ένα σχολείο το οποίο θα είναι ελεύθερο και δημοκρατικό. Και αυτό θα το διαφυλάξουμε με τη χέρια και με το χέρια.